ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ όμορφα τα Χριστούγεννα στην Ίσουρ όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο να έρθετε εδώ με τον Σταύρο, με την Μαρίκα που έγραψε τα κάλαντα και την κυρία Πόπη που δίδαξε τα κάλαντα. Ευχαριστώ όλους μικρούς και μεγάλους. Το ξέρετε πως την έχω την Ίσουρ στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που περνάμε μαζί εκεί. Να είστε γεροί και δυνατοί, μικροί και μεγάλοι, να φυλάτε αυτόν τον όμορφο τόπο, ο οποίος αξίζει πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Λιμενάρχη της Νησίρου και την κυρία Υπολιμενάρχη για την προσπάθεια που έκαναν μαζί με τον Λιμενάρχη της ΚΟ και το Υπουργείο και μπόρεσα φέτος να πάω με το σκάφος του λιμενικού στην Ίσουρο, μια και δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Να είστε γεροί, δυνατοί, χαρούμενοι όλοι και τα σχολεία της Νησίρου και τα κατηχητικά σχολεία και οι γονείς και οι κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί όλοι σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου να βρεθούμε πάλι εδώ. Είναι από τις συγκινητικές στιγμές που την περιμένω όλο τον χρόνο. Ευχαριστούμε και τα πολύ ωραία όργανα. Και συγχαρητήρια γιατί μου έκανε εντύπωση που τα μικρά παιδιά, οι μαθητές σας, ήρθανε με τα όργανά τους στην Ίσουρο και είπαν τα κάλαντα που λέγονται εκεί βράδυ βέβαια, γιατί είναι το παλιό έθιμο που διατηρείται στην Ίσουρο. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα ρώταγα και μου έλεγαν εδώ τα μάθαμε στη σχολή μας, εδώ τα μάθαμε στο δάσκαλό μας. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι. Να περάσετε από μένα, να πάρετε τον όβολό σας και μετά από τον πατέρα Ιωάννη να πάρετε ένα μπρελοκάκι και ένα ημερολόγιο. Εντάξει, ελάτε με τη σειρά σας. Έλα, ένας-ένας. Από εδώ, από εδώ. Φεύγετε από εκεί. Μα δεν θέλει. Κυρία Μαρίκα, εσείς έχετε γράψει τα κάλατα που κάθε χρόνο έρχεστε εδώ ο σύλλογος και τα λέτε στον Σεβασμιότατο. Πείτε μας έτσι για τους στίχους, πώς τους εμπνευστήκατε. Από μικρό παιδί που είμαστε στο σχολείο, όλα τα λέγαμε και συνηθίσαμε και τα λέμε πάλι. Γράφετε γενικότερα έτσι, σας αρέσει να γράφετε ποιηματάκια, στιχάκια? Βγάζω τραγούδια του γάμου, του αραβώνα, το όλα. Άρεστε εσείς που τραγουδάτε εσείς στους γάμους? Ναι. Τραγουδάω. Τι έχετε να ευχηθείτε έτσι και προσωπικά εσείς στο Σεβασμιότατο? Να ζήσει πολλά χρόνια και όσο του ζω και μπορώ θα έρχομαι να τον επισκέπτομαι. Πάρα πολύ ωραία. Και εσείς αντιπρόεδρε να μας πείτε λίγο και τα παιδιά εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου που βρίσκεστε εδώ. Πρώτα να πούμε καλή χρονιά που να μας έρθει με υγεία, με αγάπη. Είμαστε τρεις κυρίες από το Πολιτιστικό Σύλλογο, η γραμματέας, η κυρία Πιστικάκη, η Σοφία Κάσδαγλη, ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου μας. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο πρόεδρος μας αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα, θα έρθει αυτές τις ημέρες και τα υπόλοιπα μέλη μας δεν μπόρεσαν δυστυχώς να έρθουν σήμερα. Ευχόμαστε υγεία, αγάπη και ειρήνη. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Έχουμε τη σκέπη της Παναγιάς της Πηλιανής που την έχουμε πάντοτε δίπλα μας και πάντοτε κοντά μας. Μας ευλογεί κάθε μέρα και πιστεύω ότι με ομόνοια και αγάπη αυτά που είδατε σήμερα θα τα βλέπετε συνέχεια στην Ίσουρο, την αγαπημένη, κάθε χρόνο. Ο σύλλογός σας πόσα παιδιά έχει? Είμαστε 7 το ΔΣ και έχουμε και χοροδίες που είναι όλα τα παιδιά, μικρές, εφήβων, ενηλίκων, οι οποίοι παίζουμε και κάνουμε μαθήματα και χορών και βιολί και λαούτο. Άρα ο σύλλογος σας έχει πολλές δραστηριότητες. Ναι, έχει πάρα πολλές. Φαντάζομαι ότι όλο το νησί έτσι αγκαλιάζει τις δράσεις και συμμετέχει σε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα. Ναι. Είμαστε εδώ και τα δύο. Εντάξει, πάντα ήταν ενεργός, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια είμαστε λίγο περισσότερο τέλος πάντων, γιατί το θέλουμε πραγματικά πάρα πολύ και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και βλέπω ότι στο σύλλογό σας παντρεύονται έτσι όλες οι γενιές και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την μετέπειτα πορεία. Εγώ είμαι πιο μικρή, η αλήθεια είναι, σε ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να ενώσουμε την γενιά των νέων παιδιών μαζί με τους μεγάλους. Και όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε είναι για να
συνεχίζουμε το έργο που έκαναν οι παλιοί, αλλά να το μαθαίνουν και τα καινούργια παιδιά και να παίρνουν τη σκυτάλη μετά εκείνα και να το συνεχίζουν. Αυτή είναι η επιθυμία του συλλόγου μας, του τωρινού και 2 χρόνια πριν, και αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε. Όσο αντέξουμε, όσο μπορούμε. Επίσης να σας πούμε ότι όλες οι δραστηριότητες των παιδιών είναι δωρεάν. Παρέχονται δωρεάν και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία το παιδί να μπορεί να παίζει βιολί, να παίζει λαούτο, να τραγουδάει, να είναι σε χοροδία. Και όλα αυτά να χορεύει. Προσπαθούμε λοιπόν αυτό που υπάρχει παράδοση στο νησί μας να είναι σε όλα μαζί. Ένα πακέτο, όλο μαζί. Αν μπορούμε να το συνεχίσουμε για πολλά χρόνια, θα ήταν ευλογία για το νησί μας.